Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει σχεδόν μαγικές ικανότητες στο αποκαλούμενο επιτελικό κράτος, αλλά είναι γνωστό πως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην τους αδικήσουμε, αλλά και κυβερνήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επενδύσει σε παρόμοιους στόχους. Έχουν μιλήσει για τομή στη λειτουργία του κράτους, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των κυβερνητικών οργάνων, της κεντρικής ή τοπικής διοίκησης, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είναι η συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής για δεκαετίες. Το αστικό κράτος μπορεί να αλλάζει μορφές, να δημιουργούνται νέες δομές στη διαδικασία λήψης και ελέγχου των αποφάσεων. Μπορεί να βαφτιστεί επιτελικό, ευέλικτο, σύγχρονο, έξυπνο, με μικρότερη ή μεγαλύτερη δόση ψηφιακής τεχνολογίας, με περισσότερους ή λιγότερους τεχνοκράτες, αλλά η ταξική του ουσία δεν αλλάζει. Κράτος δικαίου δεν υπήρξε και δεν πρόκειται να υπάρξει από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων ποτέ. Γιατί το αστικό κράτος με σοσιαλδημοκρατική ή φιλελεύθερη διαχείριση είναι το κράτος των λίγων. Είναι το κράτος των καπιταλιστών. Η αποστολή του είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων της κυρίαρχης αστικής τάξης και η προστασία της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης με στόχο κατά της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό επιβεβαιώνει και το προσυζήτηση νομοσχέδιο, το οποίο στην ουσία του έχει τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων παρά τις δευτερεύουσες διαχειριστικές ενστάσεις. Η εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου θέτει το στόχο. Μιλάει για αποτελεσματική λειτουργία του κράτους και της κυβέρνησης. Προβάλλονται ταυτόχρονα οι λεγόμενες βέλτιστες, οι λεγόμενες καλύτερες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι αυτές που υποστηρίζουν όλα τα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ? Είναι οι πρακτικές που ανατρέπουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που περιορίζουν το απεργιακό δικαίωμα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι πρακτικές που αυξάνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ακόμα και στα 70 χρόνια, είναι οι πρακτικές που προωθούν την λεγόμενη ενεργό γύρανση, που εφαρμόζεται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο στη Γερμανία και στη Βρετανία, κράτη που αντιμετώπιζετε εσείς ως πρότυπα. Συνεπώς υπάρχει ένα ερώτημα. Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη? Αυτά σημαίνουν αποτελεσματική λειτουργία του κράτους και της κυβέρνησης για την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, για την καταστολή της εργατικής λαϊκής πάλης, την υπεράσπιση της απείλας αυτού του συστήματος και την ιδεολογική χειραγώγηση του λαού. Σημαίνει υλοποίηση των επιθετικών κατευθύνσεων του ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση προωθεί το επιτελικό κράτος παίρνοντας υπόψη τα προβλήματα της ανεμικής ανάπτυξης, την επιβράδυνση της οικονομίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την όξυση των αντιθέσεων του καπιταλιστικού συστήματος και την κλιμάκωση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που εκδηλώνονται έντονα στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, στην περιοχή του Περσικού κόλπου, της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων, ακόμα και του Αιγαίου. Αυτό είναι το στίγμα που κάνει απαραίτητο, αναγκαίο την προώθηση αυτού του νομοσχεδίου
για να ισχυροποιηθεί ο μηχανισμός διαχείρισης των συμφερόντων της αστικής τάξης. Αυτό είναι το στίγμα και αυτά που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ήδη επιβεβαιώνονται. Και αυτό πρέπει να το υπολογίσει καλά ο λαός μας και να αντιδράσει έγκαιρα. Ορισμένα παραδείγματα. Οι αλλαγές που προβλέπονται στον οικονομικό μηχανισμό στοχεύουν στην εφαρμογή της πολιτικής που υπηρετεί τι? Υπηρετεί τους στόχους της λεγόμενης ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης και τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, την αυστηρή μεταμνημονιακή εποπτεία, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μεγάλων οικονομικών ομίλων. Για να δοθούν στις μεγάλες επιχειρήσεις και άλλα προνόμια φοροαπαλλαγές και χρηματοδοτήσεις για να γίνουν επενδύσεις με κριτήριο την παραπέρα εκμετάλλευση των εργαζομένων. Οι αλλαγές στο μηχανισμό του Υπουργείου Εργασίας και των σχετικών με αυτό υπηρεσιών υπηρετούν την προώθηση σκληρών αντεργατικών μέτρων κατά των εργατικών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών, επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, καθήλωση των μισθών και των συντάξεων, παραπέρα χτύπημα των κοινωνικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Το κυβερνητικό σχέδιο στους τομείς της υγείας και της παιδείας είναι συνδεδεμένο με την παραπέρα εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση, υποβάθμιση και συνεχή απομάκρυνση από τις λαϊκές ανάγκες. Η ενίσχυση του ρόλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποσκοπεί στην επιβολή του νόμου και της τάξης, σε μεγαλύτερη δηλαδή καταστολή, σε αστυνομοκρατία, και αυτό συνδέεται και με την απόφαση για την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια. Η αναβάθμιση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας σημαίνει μεγαλύτερη εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ πρώτον πυλών βρίσκεται η συνέχιση του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου και η επέκταση της αποκαλούμενης συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που βάζει το λαό μας σε νέες περιπέτειες. Αυτά υπηρετεί το επιτελικό κράτος και είναι απαραίτητο να οξυνθεί το λαϊκό κριτήριο και να κατανοηθεί ότι τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας, δεν χωράνε μέσα στο αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου. Η αναγκαιότητα του εργατικού λαϊκού κράτους, της εργατικής λαϊκής εξουσίας, που το κουμάντο θα το έχουν οι εργαζόμενοι, προβάλλει μέσα από τα βάσανα που βιώνει και θα βιώσει στη συνέχεια ο λαός μας. Και αυτή η συζήτηση, αυτό λέει το ΚΚΕ, πρέπει να ανοίξει στους χώρους δουλειάς, στις εργατικές γειτονιές, στους χώρους εκπαίδευσης, παντού, αξιοποιώντας την πείρα τόσο της προηγούμενης αντιλαϊκής διακυβέρνησης όσο και της τωρινής. Σας ευχαριστούμε.